Βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου ότι σιγά σιγά πλέον η αραιή συννεφιά που επηρέαζε αρκετές περιοχές της χώρας μας εχθές έχει αρχίσει και απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Παρόλα αυτά όμως και από τα δυτικά έχουμε και πάλι κάποια νεφικά συστήματα, κάποιες αραιές συννεφιές που θα μας απασχολήσουν τόσο μέσα στην ημέρα σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες και θα συγκρατήσουν έτσι μέχρι και την Πέμπτη τον υδράργυρο κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη λοιπόν για σήμερα Τρίτη. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, όπως μπορεί να παρατηρήσετε και στους δέκτες σας. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάποιες αραιές συννεφιές θα έχουμε στο Ιόνιο και τα Επηρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια Επηρωτικά τμήματα. Οι νοτιάδες θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο. Θα προσεγγίσουμε 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Πιο εξασθενημένοι στο Ιόνιο, τώρα μέχρι και νωρίς το πρωί, προσεγγίζουμε τα 5 τοπικά και τα 6 ιδιαίτερα στα πιο νότια τμήματα. Αργότερα όμως θα επικρατήσει βοριάς μέσα στο Ιόνιο, ιδιαίτερα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, με μέτρια ένταση. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά Επηρωτικά τους 28 με 30, στα υπόλοιπα Επηρωτικά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, ιδιαίτερα στα ανατολικά Επηρωτικά τμήματα και βέβαια μέσα στο Αιγαίο στους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρείται η Βόρεια Κρήτη, όπου εδώ εξαιτίας βέβαια και των νοτιάδων δεν αποκλείεται να προσεγγίσουμε τους 35 με 36 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σήμερα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και λίγες αραιές συννεφιές, ιδιαίτερα από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Και εδώ το νοτιαδάκι θα πνέει με εντάσεις κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, ιδιαίτερα μέσα στο νότιο Ευωϊκό. Εδώ περιμένουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Προς το απόγευμα, μέσω Σαλονικού θα επικρατήσει βορειοδυτικός άνεμος με μέτρια ένταση και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 33, ίσως για λίγο και τους 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές. Και εδώ το νοτιαδάκι με μέτρια ένταση στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Προς το απόγευμα θα επικρατήσει και εδώ ένα βόρειο ρεύμα ο Βαρδάρης με αντίστοιχες εντάσεις. Και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, με έμβαση τα κεντρικά και δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη στις επόμενες μας κάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα θα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα, όπως είδαμε και στις προηγούμενες κάρτες μας. Κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, στους 35 εδώ στα βόρεια τμήματα της Κρήτης με λίγη αραιή συννεφιά. Θα δούμε ότι αύριο, τώρα Τετάρτη, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και αυτό γιατί θα επικρατήσει ένας βοριάς μέσα στο Αιγαίο με μέτρια ένταση, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένος. Θα μεταφερθεί η ζέστη στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, όπως επίσης στην Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα, με 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Και από Πέμπτη και μετά αρχίζει και πάλι και επιστρέφει η ζέστη. Αρχίζουν και πάλι τα 35, βλέπετε χαρακτηριστικά 35 βαθμού Κελσίου στην Επηρωτική Ελλάδα, σε μεγάλη έτσι έκταση της Επηρωτικής χώρας μας, όπως επίσης και στα νησιά, 33 βαθμού Κελσίου και εδώ στο Αιγαίο. Και από Παρασκευή αλλά και Σάββατο θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως προς το Σάββατο δούμε ακόμη και 40 βαθμούς Κελσίου με έμφαση περιοχές του εσωτερικού της Επηρωτικής χώρας, όπως είναι η Θεσσαλία, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Λακωνία, αλλά και τα δυτικά τμήματα εδώ, η Αιτωλοκαρνανία, δυτική Στερεά, αλλά και δυτική Πελοπόννησο.